Μια ιστορική ευκαιρία για την προώθηση ενιαίου brand name για το κρητικό ελαιόλαδο στην παγκόσμια αγορά αποτελεί ο ενιαίος φορέας που συστάθηκε ενώνοντας τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές οργανώσεις της Κρήτης σε ένα κοινό σκοπό. Η Κρήτων Ένωσης προκύπτει από τη σύμπραξη των ενώσεων Ηρακλείου, Πεζών Μεσαράς, Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας, Μεραμπέλου και Χανίων μαζί με το συνεταιρισμό Γραμβούσας. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια που ίσως να καθυστέρησε κιόλας, αλλά ευτυχώς έγινε και θεωρώ η δυναμική του φορέα χρόνο με το χρόνο θα καταφέρει και ο παραγωγός να απολαύσει ένα καλύτερο εισόδημα και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο να βρει τη θέση του στα ράφια όλου του κόσμου. Έχοντας ήδη κατάλληλες υποδομές, τεχνογνωσία και προσωπικό, σκοπεύουν από κοινού σε ενιαίο brand name για το παρθένο κρητικό ελαιόλαδο και έμφαση στην προώθησή του στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Είναι οργανώσεις που έχουν όλες τυποποιητήρια, χημεία, υποδομές, δεν χρειάζεται ο φορέας καμία επένδυση σε πάγια. Ο φορέας χρειάζεται όλοι μαζί να ρίξουμε, αν θέλετε, χρήματα στο marketing, στη διαφήμιση, να έχουμε κόσμο να προωθήσει το ελαιόλαδο και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, που είναι μια μεγάλη αγορά. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, ο Έλληνας, καταναλώνει 11 λίτρα κατά κεφαλή, είναι μεγαλύτερος καταναλωτής ελαιολάδου παγκοσμίως. Ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης Σταύρος Γαβαλάς εξηγεί πως ήδη από φέτος αναμένεται να ξεκινήσει η τυποποίηση των πρώτων 500 τόνων, ποσότητα που θα πολλαπλασιάζεται ετησίως με βάση το business plan που έχει ήδη καταρτιστεί. Το business plan που έχουμε επεξεργαστεί, ξεκινάμε με φέτος πρώτα θέλουμε 500 τόνους τυποποιημένου ελαιολάδου. Μπορεί να φαίνεται λίγο το νούμερο, αλλά στο μπουκάλι, στο ράφι είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και σε βάθος πενταετίας ο φορέας ευελπιστούμε να μπορεί να διαθέσει να τυποποιήσει πάνω από 5.000 τόνους πάντα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ο ίδιος μάλιστα προειδοποιεί ευθέως ότι με βάση το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει ο φορέας θα ελεγχθούν όλα τα ελαιόλαδα που διακινούνται ως κριτικά. Θα παίρνει πλέον δείγματα από όλα τα ράφια, όλα τα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν στην αγορά θα πρέπει να ξέρουμε ότι πραγματικά είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και δεν κρύβει μέσα του κάτι άλλο. Και όποιοι βρεθούν να κάνουν παρανομίες πρέπει να βγαίνουν τα ονόματά τους να τα μαθαίνει ο κόσμος. Στο μεταξύ, με αγωνία αναμένεται η οριστικοποίηση των ανακοινώσεων για απόσταξη κρίσης με επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως εξηγεί ο Σταύρος Γαβαλάς, η Ένωση Ηρακλείου παρέλαβε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες συνοσταφύλων για να στηρίξει τους παραγωγούς. Η απόσταξη κρίσης αναμένεται να ισοσταθμίσει ένα 30 έως και 40% της ζημιάς που πρέπει να εγγράψει η οργάνωση. Ξέρω, για να μπορέσουμε κι εμείς τα πολύ περισσότερα σταφύλια που πήραμε που δεν τα χρειαζόμαστε, δεν έχουμε την αγορά να τα πουλήσουμε, να τα διαθέσουμε για απόσταξη, να μην γράψουμε ζημιά και να πληρώσουμε και εμείς άμεσα τον παραγωγό που τόσο ανάγκη έχει αυτά τα χρήματα. Εμείς θα περάσουμε τους 5-5.500 τόνους σταφύλια φέτος. Ένα 30 με 40% θα μας το καλύψει αυτό το ποσό, αν γίνει πράξη το 2 εκατομμύρια ευρώ που λένε.